πολύ για τα ωραία λόγια. Πολύ. Είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Καιρό. Έχω να σε δω χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Χρόνια. Τι γνωρίζεστε. Έχουμε κάνει εκπομπή πολύ παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Και βέβαια θαυμαστής. Τι να πρωτοθυμίσω. Πάρα πολύ. Αφού υπήρξε και νυχτερινός εκφωνητής, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παιδιά, είναι σχολείο. Ναι. Το τι ψυχοθεραπεία κάνει στον εαυτό σου και στον κόσμο που μιλάς. Ναι. Είναι η στιγμή εκείνη που άλλος θέλει μία παρέα μέσα στη μοναξιά του, ακριβώς, μέσα σε όλο αυτό που βιώνει. Και εκεί εσύ, ξέρεις, ως απομηχανής Θεός, έρχεσαι και είναι σαν να του κάνεις μια ψυχοθεραπεία, αυτό που λέει ο Δημήτρης. Την περίοδο του COVID των νυχτερινών ραδιόφωνων, παιδιά, ήταν ζόρι. Που ήταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Ήσουν η παρέα τους. Παιδιά ήταν. Η συντροφιά τους. Ναι, ήταν πολύ. Άρα, φίλες και φίλοι. Το θέμα είναι πρώτα απ' όλα ότι είναι μια ταινία που κάνει πρεμιέρα σε καλοκαιρινούς κινηματογράφους. Αυτό θα ήθελα να το σημειώσουμε, πώς άλλαξαν τα ήθη και τα έθιμα του κινηματογράφου στην Ελλάδα, που πια τα καλοκαιρινά σινεμά, που παλιά κάναμε δεύτερες προβολές. Μόνο β' προβολές. Έχουν γίνει κέντρο του κινηματογράφου. Και αυτό γιατί η Αθήνα και η Ελλάδα γενικότερα έχει την τύχη να έχει την κουλτούρα του καλοκαιρινού σινεμά, που είναι και η ταινία, αλλά που είναι και ο τρόπος ζωής, τα αστέρια, τα γιασεμιά και όλα αυτά. Η νέα μου λοιπόν ταινία ο νυχτερινός εκφωνητής που βλέπουμε πλάνα. Τι ωραία. Την Πέμπτη τώρα, 20 Ιουνίου, θα είναι στα καλοκαιρινά σινεμά όλης της Ελλάδας. Είναι μια ρομαντική ιστορία αγάπης. Πως κάποτε, αρχές του 90, ένας εύζωνας, το παίζω εγώ, που εντάξει είμαι οριακά ως εύζωνα. Όχι, μια χαρά, γιατί. Έχω το ύψος δηλαδή, αλλά δεν ήμουν εύζωνα. Χαλάω τη μυθολογία, υπηρέτησα ως διαβιβαστής, δεν ήμουν στο. Θα ήθελες να είσαι. Ήταν η ευκαιρία σου, όχι. Όχι. Γιατί δεν ήμουν τόσο δουλευταράς. Γιατί για να. Η προεδρική φρουρά είναι μια φρουρά που έχει κόπο, έχει πολύ μεγάλη δέσμευση και πολύ μεγάλη ευθύνη. Άρα του θαυμάζω πάρα πολύ, αλλά δεν θα μπορούσα να ήμουν. Αυτό λοιπόν αρχές του 90. Ερωτεύτηκε μια μπαλαρίνα από την λυρική σκηνή. Δεν την ερωτεύτηκε πολύ όμως. Τι εννοείς πολύ? Ξέρεις, οι άντρες όταν είναι νέοι και εντυπωσιακοί δεν έχουν συναισθηματική ωριμότητα, δεν φέρθηκε καλά. Δηλαδή, όταν απολύθηκε το στρατό, εξαφανίστηκε, δεν φέρθηκε καλά. Είναι μερικά λάθη της νεότητας που σε ακολουθούν για πάντα. Δεν φέρθηκε καλά στην μπαλαρίνα. Αυτή όμως είχε ένα χάρισμα. Πέρα από τον εξαιρετικό χορό που πήγαινε Σύνταγμα και χόρευε για αυτόν. Άφηνε εξαιρετικά μηνύματα στον τηλεφωνητή. Οι νεότεροι πρέπει να ξέρουν ότι στα 90s οι τηλεφωνητές μας με τις κασέτες ήταν εργαλείο φλερτ. Αχ, τι ωραίο, ρε. Θυμάστε, το θυμήθηκε. Αφήναμε ποίηματα. Είχα αφήσει ένα μήνυμα πολύ. Τι να κάνω, πάλι λείπω. Αυτό άκουγες όταν. Κασέτες, τι μάθεις. Θυμάσαι. Τι να κάνω, πάλι λείπω. Τότε, ας πούμε, που αφήναμε ποίηματα, χωρισμοί κτλ. Αυτή λοιπόν η κοπέλα που είχε αντιληφθεί ότι δεν είναι κάτι σημαντικό για αυτόν, το άφηνε υπέροχα ποιητικά μηνύματα για το μέλλον. Του λέει όταν γίνεις 50 χρονών και θα με ξαναψάξεις. Και την βραδιά αυτή λοιπόν ο νυχτερινός εκφωνητής γίνεται 50 χρονών, παίζει τα μηνύματα στον αέρα και ψάχνει την μπαλαρίνα που είχαν τη δει από τις αρχές των Άγιων. Εσύ ανατρίχιασαι. Τι ωραία ιστορία. Αλήθεια αυτή είναι η ιστορία. Ρομαντικός κινηματογράφος. Ρομαντικός γενικά. Οι ταινίες μου είναι. Οι ταινίες. Η ζωή δεν μου επιτρέπει. Πολύ ρομαντικός στη ζωή. Είμαι ένας πρακτικός άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή, ο πολύ ρομαντισμός στη ζωή είναι σαν και πολύ καλός. Υποδοπατάνε. Έχω κάποια όρια. Αλλά όταν μπαίνω στον κινηματογράφο, κάνω αυτό ακριβώς που θέλω. Και να ευχαριστώ και τον παραγωγό μου, τον Άγγελο Βενέτη που με βοήθησε, την Αλεξάνδρα Σκαλοπούλου. Και την χάνει και τώρα να έχω και μια εκπομπή στο ραδιόφωνο στον Λευκό 87,7 κάθε μέρα 10 με 12. Αυτά ήταν λίγο μεταφυσικά. Δεν πίστευα ότι όταν τελείωνε η ταινία θα με έβρισκε με μια επιτυχημένη εκπομπή στο ραδιόφωνο. Και σε μια θέση ενός ανθρώπου. Που αγάπησα, του Κωνσταντίνου Τζούμα. Εντός εισαγωγικών θα μου επιτραπεί να πω ότι είμαι ο συνεχιστής της πορείας του. Βέβαια είμαι μια ανακάλυψη της Αλεξάνδρας Σκαλοπούλου με τις ευλογίες του Κωνσταντίνου Τζούμα. Μια νέα εποχή. Θα αναζητούσες έναν χαμένο έρωτα, ξεχασμένο έρωτα. Ναι. Η ταινία αυτό λέει ότι δεν πρέπει. Γιατί? Να τον αναζητήσουμε. Να κλείνουν δηλαδή οι κύκλοι με κάποιον τρόπο. Δυστυχώς στο νυχτερινό εκφωνητή μου, που είπαμε την Πέμπτη θα είναι στους κινηματογράφους, καμιά αποδεικνύω, ελπίζω όχι με πολύ σκληρό τρόπο, ότι οι κύκλοι δεν κλείνουν ποτέ. Δηλαδή, είναι ουτοπία να πιστεύεις ότι θα κλείσει ένας κύκλος. Ναι, αλλά πώς συνεχίζεις τη ζωή αν δεν κλείσεις τον κύκλο σου? Τακτοποιείς μέσα σου την ακαταστασία σου και πας παρακάτω. Ο κύκλος. Α, δεν είναι πληγή. Ακαταστασία. Α, ακαταστασία. Αυτό, γι' αυτό. Κοίτα, αν είναι πληγή και έχεις να μιλήσεις με την άλλη 30 χρόνια, πώς άντεξες 30 χρόνια και δεν της μίλησες. Ναι. Άρα είναι μια ακαταστασία. Ναι. Και η ταινία, ας πούμε φιλοσοφικά, ίσως αυτό διαπραγματεύεται ότι μπορεί να μην μπορεί να κλείσει μια πληγή, μπορεί όμως να τακτοποιηθεί.
να αποδεχτείς ότι υπάρχουν συγγνώμες που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Mm-hmm. Αλλά λέει, εσύ οφείλεις να τις πεις. Εσύ οφείλεις να τις πεις, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό ότι ο άλλος του λες συγγνώμη, δεν σου πει το δέχομαι. Δεν τη δέχομαι τη συγγνώμη σου. Υπάρχει και αυτό. Ναι. Εσύ έχεις πει συγγνώμες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές. Και σε προσωπικό τώρα, επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο θα μου επιτρέψετε να πω κάτι ναρκισευτικό. Όχι, γιατί συνήθως εγώ είμαι το θύμα. Τα έκανα. Δηλαδή συνήθως δέχομαι, μου ζητάνε συγγνώμες και δεν ζητάω εγώ γιατί όσο και αν φαίνεται απίστευτο, όπως είπες πριν, μα είσαι ρομαντικός και στην νεότητα και στην οριμότητά μου, υπήρξα ένας άντρας που άκουσε πολλά όχι. Και πολλά μέχρι εδώ αντίο. Έφταιγες. Σε βάθος χρόνου, επειδή κάνω και εγώ τον απολογισμό μου και ρωτάω και τις κυρίες, έφταιγα. Επειδή είπαμε ότι εγώ εγκαταλείφθηκα, αφού έφταιγα εγώ, δηλαδή. Και φταίς και δε φταίς. Ναι, μωρέ, στις σχέσεις τώρα είναι διπολικό. Δηλαδή είναι δύο πόλοι. Μια ο ένας θέλει, μια ο άλλος. Πάντως για μένα το βραβείο μου είναι ότι οι γυναίκες της ζωής μου θέλουν να παραμείνουμε φίλοι μετά από χρόνια. Δηλαδή δεν είναι αυτό, δεν το ξαναδώ μπροστά μου. Ναι, αλλά αυτό οι καινούργιες γυναίκες, τις προηγούμενες γυναίκες που μπορεί να παραμείνουν φίλες, το βλέπουν εμένα στο σκεπτικισμό. Δεν το ξέρουν μεταξύ τους προφανώς. Όχι, δεν είμαστε εχθροί. Όταν λέμε είμαστε φίλοι, δεν εννοούμε ότι κάνουμε παρέα, έχουν τη ζωή σου, παντρευτήκανε κτλ. Τι θεωρείς γοητευτικό ο χαρακτήρα σου? Σαν άνθρωπος, σαν καλλιτέχνης. Ως άνθρωπος, ως Ρένος. Έχω νομίζω μια χαριτωμένη αφέλεια. Την ανακάλυψα πολύ αργά. Είναι ένα είδος τρυφερής βλακείας που δεν θα το αλλάξω, θα παραμείνω έτσι και νομίζω ότι. Δηλαδή δεν μπορώ. Έχω στον ορίζοντά μου έχω ένα μικρό φάσμα που δεν αντιλαμβάνομαι. Το οποίο με κάνει χαριτωμένο, καμιά φορά το πληρώνω, αλλά δεν το αλλάζω πολύ αργά. Πώς είναι να σκηνοθετείς και να παίζεις παράλληλα? Ανεύκολο. Εύκολο. Ανεύκολο. Γιατί έχω εξαιρετικούς συνεργάτες, έχω συνεργείο που με πιστεύει, τον παραγωγό που με πιστεύει και επίσης το κάνω 30 χρόνια, είναι δεύτερη φύση. Ναι, αλλά το να σκηνοθετείς εσένα, δηλαδή θα σου άρεσε να σε σκηνοθετεί κάποιος άλλος ή έχει γίνει μια νόρμα που νιώθεις καλά σε αυτήν? Θα σου πω, όταν κάνω τις ταινίες μου, είναι ο προσωπικός μου κινηματογράφος. Και γι' αυτό θα έρθετε να με δείτε πώς εγώ σκεφτώ τον εαυτό μου. Στις ατέλειωτες ταινίες που έχω παίξει και τα λοιπά, είμαι ένας μαθητής απέναντι στον σκηνοθέτη. Mm-hmm. Μ' αρέσει να καθοδηγούν. Αλλά μία λεπτομέρεια. Ναι. Όταν πρέπει εγώ να καθοδηγήσω τον εαυτό μου, αυτό θέλει και μια ωριμότητα. Σαν να έχω πάρει τα ενία της ζωής και της τέχνης μου στα χέρια μου. Mm. Επειδή μίλησες και για σκηνοθέτες, πώς έχουν σκηνοθετήσει? Ο Περάκης, ο Νίκος. Ναι. Με ανακάλυψε ο Νίκος. Ναι, ναι. Ο Περάκης. Η πρώτη μου όμως ταινία. Ήταν το 1993 και ήταν μια δραματική ταινία του Σταμάτη Τσαρουχά που λεγόταν «Τα πουλιά με το χρώμα του φεγγαριού». Ήμουν 23 χρονών, αθώος, αφελέστατος και η κάμερα τότε έπιασε στα μάτια μου την αγνιά μου. Με ανακαλύπτει το Περάκη το 97 και μου δίνει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσω στον ελληνικό κινηματογράφο με τον Κωστά οικογενείας, μπροστά της οικογενείας. Νομίζω είμαι από τους λίγους τοπίους της γενιάς μου που πρώτα έγινε διάσημος από τον κινηματογράφο και μετά την τηλεόραση. Mm. Και τον έχει πληρώσει και πολύ ακριβά. Γιατί τον πλούσα κάσα από την τσέπη μου. Και κάσα από την τσέπη, γιατί αν θυμηθεί κανείς και το No Budget Story. Το πλήρωσα. Το πλήρωσες. Φθηνά τσιγάρα. Κάτι έβαλα. εκεί κοίτα, ένα σταθμό στην. Πολύ ωραία. Και την πορεία σου. Κοιτάξτε. Η ελευθερία κοστίζει. Αν θέλω να είμαι ελεύθερος και να κάνω ό,τι θέλω, πρέπει να πληρώνω μόνος μου το ρίσκο. Δεν μπορεί να μου δίνω στα λεφτά του και να πάω όπως νομίζω. Τα φτηνά τσιγάρα ήταν μια ταινία που δεν περίμενα ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, γιατί ήρθε σαν μια χαριτωμένη αποτυχία. Και στην συνέχεια οι επόμενες γενναίες, μέσα από το διαδίκτυο, είδαν κάτι που εμείς δεν βλέπαμε. Και φτάσαμε σε σημείο να ανέβει στην εθνική λυρική σκηνή. Να πω ότι ήταν η πρώτη φορά που η λυρική σκηνή ανέβαζε ταινία. Μετά έκανε κι άλλες. Και νομίζω και στην Ελλάδα πρώτη φορά ταινία έγινε λυρικό θέατρο. Επίσης υπήρχε η τελευταία μου ταινία «Τα τέσσερα μαύρα κοστούμια» που ήταν καθοριστική, έκανε μια επιτυχία διαχρονική. Ελπίζω ο νυχτερινός εκφωνητής να μην χρειαστεί 10 χρόνια για να αναγνωριστεί. Ας αναγνωριστεί μέσα σε 10 μέρες. Ναι. Αλλά. Εντάξει, νομίζω ότι και ως κοινό. Συγγνώμη, Δημήτρη, δεν ήθελες να πεις. Όχι, απλώς επειδή στα φθηνά τσιγάρα έπαιξαν έναν ρόλο και το συνάθημα. Οι δημοσιογράφοι, οι κριτικοί κτλ. Τότε ναι. Αυτό. Μου φύγει ο θυμός. Σου φύγει ο θυμός. Εγώ στην αρχή είχα θυμώσει, γιατί ήταν κακές κριτικές, οι δημοσιογράφοι ήταν αδιάφοροι και μπλάζε. Βέβαια, μετά που ωρίμασα κι εγώ, λέω κάτσε, δεν μπορεί να κάνω όλα αυτά τα λάθη να τα κάνω σωστά. Βρήκα κι εγώ μερικά λάθη μου στα φτηνά τσιγάρα στην επικοινωνία με τον κόσμο. Τους μπέρδεψα. Ήμουν από τη μια ένας μποέμ καλλιτέχνης που έκανε και τηλεόραση
σε σύριαλ που εκείνη την εκπομπή δεν εκτιμούσαν, όπως το κάτι τρέχει με τους δίπλα. Ναι. Εγώ βέβαια άρπαζα τα λεφτά και τα έχουν στις ταινίες. Ναι. Ναι, αλλά ο δημοσιογράφος που με έβλεπε, λέει τώρα αυτός ας πούμε από τη μία κάνει αρπαχτές στην τηλεόραση. Ας πούμε τα δικαιωθήκαν και οι αρπαχτές. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πώς το παίζει. Καλά και το αρπαχτές τώρα, ρε παιδί μου, αφού κάνεις τη δουλειά σου. Είσαι σε μια. Και εκείνη την εποχή και όλες. Η συγκεκριμένη σειρά έκανε τεράστια επιτυχία. Δηλαδή και οι τέσσερις σας ως ρόλοι. Ναι, δεν αλλά είναι, συγγνώμη, στη ζωή. Θα το πω ότι αυτό το λέμε τώρα. Τότε που ήταν τρικάμερα και τα σχετικά, λέγανε ρε, να χαραμίσει το ταλέντο σου σε φτηνή τηλεόραση. Πέρασε ο καιρός και δικαιωθήκαμε. Mm-hmm. Δηλαδή. Τότε δεν θεωρούνταν καλλιτεχνικό επίτευγμα, σήμερα θεωρείται. Μέσα λοιπόν σε αυτό το τουρλουμπούκι, τους μπέρδεψα, τους δημοσιογράφους, τους κριτικούς, μου δώσανε ένα αστεράκι στην ταινία Μέτρια ως κακιά, με απαξιώσανε και εμένα, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, δικαιώθηκα ολικά και ειδικά με τη λυρική σκηνή. Και κάποια στιγμή, ξέρεις, όταν γλυκαίνεσαι, έστω από μια καθυστερημένη επιτυχία, φεύγει και το, η ένταση του θυμού. Εντάξει, μόλι και ναι. Τώρα όμως την Πέμπτη σε αγχώνει το ότι οι κριτικές. Βέβαια δεν είναι και ίδιο το συνάφι το τότε άλλαξε. Με το τώρα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και το κοινό, παιδιά. Ναι. Δηλαδή και το κοινό που αλλιώς αγκαλιάζει και τον κινηματογράφο. Τρεις γενιές, έτσι, είναι πιο υποψιασμένο, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και οι κριτικοί κινηματογράφου οι νέοι είναι, ναι. Είναι πιο διαβασμένοι, είναι λιγότερο εμπαθείς, κρίνονται. Ο κριτικός κινηματογράφου το 1999-2000 δεν μπορούσε να κριθεί. Έγραφε στην εφημερίδα, τέλος, αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Ο κριτικός όμως τώρα γράφει στο διαδίκτυο και από κάτω μπαίνουν και τον σκίζουν. Mm-hmm. Δεν είναι απλά τα πράγματα, πια κρίνεται και ο κριτικός. Απ' την άλλη πλευρά, κάνω ταινίες για το κοινό. Δεν κάνω ταινίες για τους κριτικούς. Οι κριτικοί τους αντιμετωπίζω τους κριτικούς, οι οποίοι βλέπουν τις ταινίες μου στις δημοσιογραφικές προφορές, σαν απώλεια εισιτηρίων. Mm-hmm. Θα μπορούσα να πληρώσω για να δω στην αίθουσα. Από τη στιγμή που δεν πληρώνεις για να δεις την ταινία μου, η γνώμη σου είναι περιορισμένη. Είναι μια γνώμη τζάμπα. Δωρεάν. Εντάξει, και αυτό στη δουλειά του όμως κάνει. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έρχεται απλά για να δει την ταινία και να μην πληρώσει το εισιτήριο, έρχεται προκειμένου να βγάλει ένα αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, η γνώμη σου μετράει από τη στιγμή που έχεις δώσει κάτι. Από τη στιγμή που έχεις πάρει κάτι, γιατί ο κριτικός πληρώνεται για να γράψει, το κάνει δωρεάν. Από τη στιγμή λοιπόν που η δουλειά σου να παίρνεις και όχι να δίνεις, κρατά τη γνώμη σου σε αυτό το πλαίσιο. Απλώς εκείνη την εποχή γκρέμιζαν κανεί. Θα το ξαναναλύσω. Είναι η γνώμη ενός ανθρώπου, ενός επαγγελματία που γράφει για τον κινηματογράφο. Ωραία, και θα έρθει σε μια δημοσιογραφική βραδιά να δει την ταινία σου για να γράψει. Και είναι η γνώμη του. Ναι, η γνώμη του πάντα. Εγώ λοιπόν καλούμε να αξιολογήσω τη γνώμη του. Σωστά. Είναι η γνώμη ενός ανθρώπου. Ο οποίος δεν κινδυνεύει, δεν παίρνει κανένα ρίσκο, δεν έχει δώσει τίποτα. Και ούτε το χρόνο του έδωσε γιατί πληρώνεται γι' αυτό. Δηλαδή ήρθε, πληρώθηκε για να πει αυτό που νομίζει. Η γνώμη του λοιπόν είναι μια πληρωμένη γνώμη. Δεν είναι μια γνώμη ενός άνθρωπου που έδωσε κάτι. Δεν διακινδύνευσε τίποτα, ούτε ένα εισιτήριο. Θα άλλαζε δηλαδή αν έδινε κάτι. Βεβαίως. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά κριτικών που δεν είναι στα σωματεία δημοσιογράφων, που γράφουν στο Facebook, οι οποίοι πάνε και πληρώνουν για να δουν την ταινία. Όπου ο άνθρωπος αυτός γράφει με το δικαίωμα που του δίνει η επιλογή του. Μάλιστα. Όχι το επαγγελμά του. Απλώς ήταν οι εποχές τότε που γκρέμιζαν και καριέρες. Με μια πένα. Με μια πένα γιατί να θυμηθούμε όλοι ότι εγώ ξεκίνησα ως φτωχό και παραμένω όχι πολύ πλούσιος, ως φτωχός καλλιτέχνης. Δεν είχα το διαφημιστικό budget. Δεν είχα λεφτά να πληρώσω ώστε να διαφημιστεί η ταινία μου και να υπερκεραστεί μια κακή κριτική. Δηλαδή με θάβανε οι κριτικοί που με θάψανε στις πρώτες. Το καταπληκτικό είναι ότι στις δύο άλλες, στην καρδιά του κτίνου, στα τέσσερα μαύρα κουστούμια, που πήρα 3 και 4 αστέρια και με αποθεώσαν οι κριτικοί, πάλι δεν ήρθε το κοινό. Ναι. Γιατί σε κυνηγούσε το προηγούμενο, γι' αυτό λες. Δεν ξέρω. Νομίζω πάντα δεν τα πήγαινε καλά με το momentum της εποχής. Έχει πει ο Μπάουι, είναι πολύ ωραίο. Όταν είσαι έστω και 10 λεπτά πιο μπροστά από την εποχή σου, καταστράφηκες. Δηλαδή τώρα η ταινία μου του 2010, τα 4 μαύρα κουστούμια, το οποίο πάλι αρχίζει να παίζει καλοκαιρινά σινεμά, πάλι μια δεκαετία. Θα σε πάω σε ένα άλλο τώρα πράγμα. Έχει αγωνία στο βλέμμα, μου αρέσει. Πολύ. Ξέρεις ποια είναι η αγωνία μου. Επειδή τώρα δυστυχώς ή ευτυχώς έχω δημιουργήσει προσδοκίες. Επειδή πια ξέρουν τις ταινίες μου και λέει βγαίνει μια ταινία του Ρένου, πάμε να τη δούμε. Και πρέπει. Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα ερωτικό ραντεβού και να πρέπει να εντυπωσιάσεις πάρα πολύ. Δεν είναι κακό αυτό. Πρόκληση είναι. Για εσάς. Για μένα που το κάνω είναι αλλιώς. Γιατί λες θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες του κοινού. Αυτό ξέρεις είναι. Έχω και μια συγκίνηση. Ναι. Ξέρεις τι είναι τώρα 19-20 χρόνια παιδιά να έρχονται και μα να αυτή περιμένουν. Αυτή είναι η ουσία. Ότι απευθύνεσαι και σε πολύ νέα παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό και αν δεν είναι έτσι ένα βάρος εντός εισαγωγικών καλλιτέχνη. Είναι όμως και δύναμη, παιδιά, το είναι να και μπορείς, δύναμη, βέβαια. Ακόμα, ξέρω εγώ, τώρα να απευθυνθείς σε νέο κόσμο της εποχής αυτής. Είναι. Γιατί είναι να σας πω ότι και στις. Πρώτα απ' όλα είναι και μια κόντρα και με τον εαυτό στον ίδιο. Τεράστια. Γιατί ξέρεις κάτι. Είναι σαν το Euro.
ότι κατέβηκα στον τελικό και είμαστε πολύ κοντά να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θα το πάρω και ποια είναι η αγωνία μου. Όχι θα τους αρέσει, γιατί μπορεί να σ' αρέσει κάτι να το ξεχάσεις. Θα τους ενδιαφέρει. Ναι. Θα πάρουν την ταινία μέσα τους και θα φύγουν. Ή απλά θα περάσουν ωραία χαριτωμένα. Εντάξει, έχω ένα χαρισματάκι, φτιάχνουν χαριτωμένες ταινίες. Καλά θα περάσεις. Θα την κρατήσουν την ψυχή τους να ταξιδέψουν, ναι. Ή όχι. Γιατί εγώ δεν είμαι σκηνοθέτης, είμαι καλλιτέχνης του κινηματογράφου. Ναι. Δεν θέλω να είμαι σκηνοθέτης. Ναι. Ανεξάρτητα από το καλλιτεχνικό σου έρισμα, σε προσωπικό επίπεδο, είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάς τον εαυτό σου, που τον φροντίζεις, που τον ταντεύεις. Ή το μαστιγώνεις ενίοτε. Κοίτα, δυστυχώς, τώρα που... Εγώ είμαι ένας φιλόδοξος άνθρωπος. Αλλά ένας πραγματικά φιλόδοξος. Όχι κάποιος που θέλει χρήμα και φήμη κτλ. Θέλω δόξα. Και δόξα σημαίνει να καταφέρεις πολύ καλά αυτό που θες. Άλλο η φήμη, άλλο η δόξα. Δεν είμαι φιλόφημος, είμαι φιλόδοξος. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω αυτό που κάνω να λάμψει. Να γίνει ένα παρεδώσιο με το κοινό. Ναι. Δεν μου συγχωρώ γκάφες. Λάθη μου συγχωρώ. Γκάφες όχι. Mm-hmm. Γιατί είχε πει και ένα ωραίο Ναπολέον ότι συγχωρώ τον εαυτό μου να χάσω μια μάχη. Δεν συγχωρώ όμως τον εαυτό μου να περικυκλωθεί. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, το στρες μου ανεβαίνει, με ξεχνάω, με θυμάμαι λίγο αργότερα. Σε φροντίζεις, ρε παιδί μου, δηλαδή θα φάω σωστά. Θα φάω σωστά, θα γυμναστείς. Δηλαδή κατάλαβες, θα έχεις πες το, θα βάλεις κρέμα στο πρόσωπο. Βεβαίως. Καταρχήν εμείς είμαστε. Εγώ βάφομαι από πολύ νέος. Από τα 20 μου χρόνια παίζω. Είμαι 34 ηθοποιός. Άρα βάφομαι σχεδόν καθημερινά. Μοιραία λοιπόν οι κρέμες. Να μας πεις το μυστικό. Ποιο? Τη νεότητα. Ξεμάτιασμα. Φρέσκος, ξεμάτιασμα. Τρεις φορές τη μέρα. Αυτού σκόρδα. Ποιο σε ξεματιάζει. Μόνος μου. Έχω ένα σκόρδο και βρήκα το δικό μου ξεμάτιασμα. Σοβαρό. Ναι, ναι. Το πιστεύεις, λέει το μάτι. Να σου πω κάτι. Όχι, αλλά και ναι. Αυτό μου κάνει καλό. Αυτού σκόρδα. Δεν έχει αποδώσει ποτέ σε μάτι μια δική σου γάφα. Όχι, δεν είσαι από αυτές τις περιπτώσεις. Όχι, δυστυχώς, τις αποδίδω. Ξέρεις που οι γκάφες σύνδεσες πώς γίνονται. Στην έλλειψη προετοιμασίας. Πιστεύω τελικά ότι αν ήθελα να πω κάτι στους νεότερους, είναι η προετοιμασία. Σωστά. Δηλαδή πρέπει. Εκεί νιώθεις δυνατός και ισχυρός. Όταν έχεις προετοιμαστεί, όταν έχεις οργανωθεί. Και έχω και μια φιλοσοφία ζωής. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα δεν μου ανήκει. Μπορεί το αποτέλεσμα να έχει μια ατυχία, μπορεί να κάνω λάθη σε άλλη. Αλλά η προετοιμασία μου ανήκει. Ακριβώς. Είμαι ιδιοκτήτης της προετοιμασίας μου. Έτσι. Όχι του αποτελέσματος. Και θέλω μια χάρη αν γίνεται το σκηνοθέτη. Θα μπορούσαμε να παίξουμε το τρέιλερ ολόκληρο και να το δούμε. Δεν ξέρω αν το έχουμε, παιδιά, το έχουμε. Το παίζαμε πριν. Α, αν το έχουμε το τρέιλερ. Θα ήθελα και να το ακούσουμε και λιγάκι. Ναι. Αν είναι εύκολο, δεν ξέρω. Αν είναι εύκολο, χωρίς να θέλω να επιβληθώ στη ροή. Να το ξαναπούμε. Ναι, θα το ετοιμάζετε. Ετοιμάζεται. Από την Πέμπτη. Από την Πέμπτη στα καλοκαιρινά και όχι μόνο, θα παίξει και στα Village. Και γιατί το έβαλα και σε χειμερινούς κινηματογράφους, έχει γίνει τρομερή δουλειά στον ήχο. Το τρέιλερ. Γιατί το σινεμά δεν είναι μόνο εικόνα. Είναι το και έχουμε. Ήχος. Λοιπόν, πάμε. Μισό. Ωραία, μην μιλάς τώρα. Το τρέιλερ. Το τρέιλερ. Πάμε. Αχ, δεν το ακούσαμε σωστά. Γιατί. Από το κοντρό. Δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει. Το θέμα λοιπόν είναι στην ταινία μου έχω πάρει όλο τον αναλογικό κόσμο, το αναλογικό σύμπαν που έχει φύγει πια. Μπομπινόφωνα. Μπομπινόφωνα, οι κασέτες. Πω, πω. Θυμάστε στην ΕΡΤ, εμείς οι παλαιότεροι που έβγαινε μια φωνή που έλεγε «Ώρα Ελλάδος 2». Ναι. Εγώ έχω μια μπομπίνα από αυτό και παίζει. Δηλαδή ο νυχτερινός εκφωνητής είναι λίγο παλιακός. Θέλει να έχει αυτό το ραδιόφωνο μιας άλλης εποχής. Παίζει γραμμόφωνα, παίζει βέβαια και ψηφιακά. Ναι, αλλά συνδυαζόμενο. Ναι. Αλλά ο 20ος αιώνας που χάθηκε ξυπνάει μια πολύ βαθιά νοσταλγία μέσα μας. Την οποία εγώ την ακολουθώ στη ζωή μου. Πάντως, ειλικρινά, με όλα αυτά που μας έχεις πει, θέλω πάρα πολύ να αυτό την ταινία. Θα χαρώ πάρα πολύ. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, με έχεις ταξιδέψει πολύ. Να σας πω τα σινεμά που είναι πολύ ωραία. Ας πούμε, είναι το σινεμά Μαργαρίτα στο Χολαργό, αν το ξέρετε. Που είναι πανέμορφο σινεμά. Γενικά τα θερινά, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου. Και είναι μερακλείδες. Ας πούμε, το συνέδιο Νίση στην Καλυθέα με το Μίτσο, άλλο μερακλείδικο. Και μία από τα πιο ιστορικά. Σινεμά της Ελλάδας, το Άνεσης που έχει την ταράτσα πάνω, που είναι αστικός κινηματογράφος. Ναι, ναι, ναι. Πολυκατοικίες και σινεμά. Και τα Village βέβαια και στη Θεσσαλονίκη το Σινέα Απόλλων που λατρεύω. Τέλεια, τέλεια. Ξέρεις, εμένα πάντα μ' άρεσε σε σένα το ότι παρατηρούσες. Ναι. Και αυτό ήταν κομμάτι του αποτελέσματός σου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δεν είσαι
ο ξέχωρα και ο αποκομμένος, ναι, είσαι παρατηρής. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο της δουλειάς. Αυτό, και νομίζω ότι, έτσι λίγο να μου πω ένα μπράβο, κουράστηκα μέχρι να φτάσω στο σημείο να κάνω μέσα μου σιωπή, να πω στο εγώ μου, εγώ κάτσε λίγο στην άκρη, για δες τι γίνεται γύρω σου. Και να πω ότι τελικά υπάρχει κάτι πιο ενδιαφέρον από αυτό που νομίζω ότι είμαι εγώ, που είναι οι άλλοι. Mm-hmm. Δεν ήταν, ήταν ταξίδι ωριμότητας. Και έχω να το πω σε όλους και όλες μας ακούνε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να πεις, κάτσε ρε παιδάκι μου, τι γίνεται εκεί έξω. Εγώς. Γιατί εκείνη τη στιγμή και ένα θαύμα που θα δεις, ότι μόλις πεις ότι δεν είμαι το κέντρο του κόσμου, έρχεται ο κόσμος και σου λέει, καλώς ήρθες. Εγώς. Καλώς ναι, ήρθες. Γιατί είσαι ανοιχτός πλέον, ναι, εκεί. Και είναι κακή συμβουλή αυτό που λέγανε πολύ. Να διεκδικείς, να. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, αλλά για να δω τι γίνεται. Ξέρεις τι μου λέει μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα κυρία, η οποία κάναμε και ένα NLP κάποια στιγμή. Οι άνθρωποι εστιάζουν στο 10% που δεν έχουν, ενώ θα πρέπει να εστιάζουν στο 90% που έχουν. Που έχουν. Και μετά το 10% θα έρθει από μόνο του. Αυτό που λες. Όταν είσαι ανοιχτός στα πράγματα και στην ενέργεια, αυτό θα σου έρθει. Αυτή είναι η ταινία, ο νυχτερινός λέξη το έχεις δει. Αλήθεια. Αλλά θέλει ωριμότητα. Αυτό ναι. Μπορεί να ακούγεται εύκολο. Ένας νέος που είναι σήμερα 25 χρονών, όπως ο φίλος μου εδώ από την Κυψέλη. Θέλει μια διαδρομή ωριμότητας. Και πάρα πολύ ωραία το είπες. Θέλει μια διαδρομή ωριμότητας. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πώς να μεταφέρεις ένα νέο άνθρωπο που μου λέει είμαι σκηνοθέτης και του λέω μη βιάζεσαι, πάρ' το χρόνο σου. Θέλει το χρόνο. Μην κάνεις τα λάθη που έκανα εγώ που πολύ νέο σκηνοθέτησα. Δεν μου βγήκε σε καλό. Mm. Δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτό. Αλλά... Δυστυχώς οι νέες γενιές βιάζονται. Και πολύ βιαζόμασταν. Παιδιά, όμως μην λέω όλοι βιαζόμαστε, γιατί είναι ένα επίσης να τραγουδάς λίγο πιο συχνά. Μια χαρά. Μας λείπεις. Σας ευχαριστώ. Έχω πάρει από το YouTube κομμάτια σου και τα έχω στο αυτοκίνητο, να το ξέρεις. Το τραγούδι είναι η σκοτεινή μου ζωή. Το πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν για μένα, το έχεις πει πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ.